Γεια χαρά σε όλους. Εύχομαι όλοι να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Μένουμε σπίτι, μένουμε δημιουργικοί και μένουμε και γραμμένοι. Κάντε όλοι εγγραφή στο κανάλι από κάτω, ώστε να βλέπετε και να παρακολουθείτε οτιδήποτε νεότερο ανεβάζουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τι είναι τα ζιν και πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Πολλοί τα ξέρετε ως μικρά βιβλία. Υπάρχουν σε πολλές εκπαιδευτικές θεωρίες και σε πολλά προγράμματα σε σχολεία. Ο λόγος γίνεται για αυτά εδώ. Τα λέμε ζιν. Εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 80 από ομάδες και συλλογικότητες οι οποίες ήθελαν να εκδώσουν εύκολα τις σκέψεις τους και αυτό που ήθελαν να πούνε και τα ονόμασαν ζιν από τη λέξη magazine, έτσι, που σημαίνει περιοδικό, επειδή είναι μίνι περιοδικά στην ουσία και είναι μια σελίδα την οποία τη διπλώνουμε στα 4 οριζόντια και στα 2 κάθετα και δημιουργούμε ένα μικρό βιβλίο. Αυτή είναι η πιο απλή του μορφή. Αυτές οι ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν να τα διαδίδουν δεν είχαν πολλά λεφτά για να εκδώσουν ένα δικό τους βιβλίο και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να κάνουν αυτοέκδοση. Ήταν η πρώτη μορφή αυτοέκδοσης αυτή. Τώρα θα σας δείξω σαν πρώτο κομμάτι πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα απλό ζιν και μετά θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα 16σελίδο ζιν το οποίο είναι σαν ακορντεόν. Πάμε τώρα να το δούμε. Το απλό ζιν είναι πολύ εύκολο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις προαιρετικά ένα ψαλίδι ή και καθόλου για να το φτιάξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκτός από μια κόλλα α4 η οποία είναι άσπρη και άλλων χρωμάτων, όπως ροζ, κίτρινη, μπλε, ό,τι χρώμα θέλετε. Και στην ουσία γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ εύκολο για τις ομάδες και τις συλλογικότητες τις οποίες ήθελαν να αυτοεκδώσουν τις σκέψεις τους. Στην ουσία έφτιαχνες ένα μικρό βιβλιαράκι και θα σας δείξω ύστερα πώς μπορείς να το αναπαραγάγεις αυτό. Τώρα πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Διπλώνουμε έτσι όπως έχουμε οριζόντια το χαρτί μας στα 2, δηλαδή κάνουμε μία φορά να το τσακίζουμε στη μέση. Το ανοίγουμε και τώρα το όπως το φέραμε κάθετα, το διπλώνουμε άλλη μια φορά στη μέση και άλλη μία. Αυτό ήταν στην ουσία. Τώρα, το μόνο πολύπλοκο στην όλη διαδικασία είναι το εξής βήμα. Αφού το διπλώσαμε κάθετα, έτσι, το ανοίγουμε και εδώ που έχουμε στη μέση τη τσάκησή μας, το κόβουμε. Δηλαδή, κόβουμε στη μέση, ως εδώ όμως, το χαρτί μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ψαλίδι ή μπορούμε και να μην χρησιμοποιήσουμε ένα ψαλίδι. Απλά το τσακίσουμε κάνα 2 ή 3 φορές και να το κόψουμε έτσι. Τώρα είναι έτοιμο. Το επόμενο βήμα είναι να το διπλώσουμε οριζόντια και να πιέσουμε ώστε να δημιουργηθεί εδώ ένας ρόμβος. Και στην ουσία δημιουργείται ένας σταυρός. Αφού το κάνουμε αυτό, διπλώνουμε το βιβλιαράκι μας και μας μένει και το εξώφυλλο από εδώ. Και είναι έτοιμο. Στην ουσία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 σελίδες. Τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εξώφυλλο και ένα κόμιξ εδώ μέσα ή να γράψουμε μια ιστορία ή ό,τι θέλουμε, έτσι. Αφού το κάνουμε αυτό για να το αναπαράγουμε εύκολα, το ανοίγουμε, πείτε, να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, πείτε ότι έχουμε ζωγραφίσει εδώ, έτσι. Κάνω εγώ κάτι γρήγορο. Και θέλουμε τώρα αυτό όλο
να το φωτοτυπήσουμε ή να το σκανάρουμε. Το ανοίγουμε το ζύμ μας και στην ουσία σκανάρουμε, το βάζουμε έτσι στο σκάνερ ή στο φωτοτυπικό και βγάζουμε όσα αντίτυπα θέλουμε. Μπορείτε να δείτε και στα ζύμ που έχω κάνει εγώ πώς φαίνεται ένα σχέδιό σας. Έχουμε το εξώφυλλο και μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε μέσα. Και αυτό εδώ, έτσι. Αυτό τώρα είναι η φωτοτυπία, δεν είναι το αυθεντικό. Έχω κάνει το αυθεντικό και το έχω φωτοτυπήσει. Λοιπόν, όταν το ανοίγουμε, είναι έτσι. Βλέπετε, όταν το ανοίγουμε είναι έτσι. Έχουμε το εξώφυλλο εδώ, το πιστόφυλλο και ας δούμε και το άλλο. Και όπως είναι αυτά, τα βάζουμε στο φωτοτυπικό ή στο σκάνερ μας και κάνουμε αντίτυπα. Μπορούμε και ψηφιακά να φτιάξουμε ένα και στην ουσία να το εκτυπώσουμε. Φυσικά δεν είναι η μόνη μορφή ζιν, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Στην ουσία ζιν είναι οτιδήποτε είναι εύκολο να αναπαραχθεί και να δημιουργηθεί με πολύ φθηνά υλικά. Δηλαδή και ένα απλό βιβλιαράκι να κάνουμε όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο βίντεο για την ιαπωνική βιβλιοδεσία με 10 σελίδες και να το δέσουμε με ιαπωνική βιβλιοδεσία και αυτό θεωρείται ζιν και αυτές οι σελίδες προϋποθέτουν ότι θα πρέπει να είναι μικρές. Τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα 16σελίδο ζιν αφού είδαμε το απλό ζιν. Αυτό είναι το ζιν που έχω φτιάξει εγώ το 16σελίδο. Είναι σε μορφή ακορντεόν. Μπορούμε να το κάνουμε να ανοίγει ώστε να γράψουμε και από αυτή την πλευρά αλλά και από αυτήν, αλλά μπορούμε και να το κολλήσουμε εδώ και να ανοίγει έτσι. Τώρα, στο ακορντεόν θα χρειαστούμε μια κόλλα και ένα ψαλίδι. Τώρα, προσέξτε εδώ καλά. Θα χρειαστούμε και εδώ μια α4. Ό,τι χρώμα θέλετε. Το διπλώνουμε κάθετα μία φορά. Και άλλη μία. Ώστε να δημιουργηθούν 4 σειρές. Εδώ. Αφού το κάνουμε αυτό, το διπλώνουμε και εδώ. Άλλες 2 φορές, δηλαδή μία. Δύο. Λοιπόν, τώρα για να σας βοηθήσω να το καταλάβετε, έχουμε φτιάξει 4 σειρές οριζόντες και 4 κάθετες, δηλαδή 4-4, 16. Και πάει η σειρά μας με τον εξής τρόπο θα γίνει το δίπλωμα. Και, δηλαδή, με τον εξής τρόπο θα γίνει το κόψιμο. Πάμε, πρώτη σελίδα, 1, 2, 3, 4. Γυρνάμε ανάποδα. 5, 6, 7, 8. Ξανά ανάποδα. 9, 10, 11, 12 και ξανά ανάποδα. Θυμίζει ένα φιδάκι η όλη διαδικασία. 13, 14, 15, 16. Τώρα, στην ουσία κάνει αυτή τη κίνηση το φιδάκι μας. Θα φτιάχνει. Λοιπόν, τώρα αφού βάλαμε τις σελίδες μας, θα σας δείξω πώς θα το κόψουμε για να γίνει ακορντεόν. Ξεκινάμε
και κόβουμε 3 κουτάκια εναλλάξ. Ξεκινάμε από το 1 μέχρι το 3 και ανάποδα τώρα στην επόμενη σειρά ως εδώ, ως το 9 και εδώ ανάποδα ώστε να δημιουργηθεί ένα φιδάκι, εντάξει. Το κόβουμε. Τώρα, αφού το κόψαμε, δημιουργούμε εδώ και ζωγραφίζουμε ή γράφουμε τι θέλουμε να λένε οι σελίδες μας. Και για να βγάλουμε τώρα αντίτυπα, πριν φτιάξουμε το βιβλίο μας, θα τα φωτοτυπήσουμε. Αφού τα ζωγραφίζουμε, πάμε όπως είναι εδώ το σχέδιό μας, το γυρνάμε ανάποδα στο φωτοτυπικό και βγάζουμε τα αντίτυπά μας. Ή το σκανάρουμε για να το περάσουμε ψηφιακά στον υπολογιστή. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι το εξής. Τσακίζουμε τις ενώσεις μας, δηλαδή το 4 με το 5, το 12 με το 13 και ξεκινάμε να δημιουργούμε το ακορντεόν. Καμιά φορά ίσως έρχεται ανάποδα, αλλά εμείς κάνουμε ακορντεόν. Είναι λίγο παράξενο στην αρχή, θα σας φανεί λίγο ανάποδο, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή εδώ έρχεται ανάποδα. Και έχουμε το βιβλιαράκι μας. Μπορούμε, για να μην μας δυσκολεύει, να ενώσουμε αυτές τις δύο σελίδες. Τις σελίδες δηλαδή, την 4 και την 5 από πίσω. Ώστε να μην μας ανοίγει. Άμα θέλουμε, το κάνουμε. Τώρα, έτσι πως είναι, λοιπόν, έτσι πως είμαστε, μπορώ να πάρω ένα πιο χοντρό χαρτί και να σημειώσω τις διαστάσεις από το βιβλιαράκι μου. Αφήνω ένα κενό για τη ράχη. Έτσι. Και ξανά εδώ για το εξώφυλλο. Να το κόψω. Και επαναλαμβάνω, αυτό το κάνουμε αφού έχουμε βγάλει τα αντίτυπά μας. Μπορούμε το πρωτότυπο να το κρατάμε πάντα χωρίς εξώφυλλο, ώστε να βγάζουμε και άλλα αντίτυπα και να δένουμε με εξώφυλλο τα αντίτυπά μας μόνο. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, τσακίζουμε το εξώφυλλο μας εδώ, ώστε να γίνει εύκολα το εξώφυλλο μας και κολλάμε τη σελίδα μας. Να το, έτοιμο. Το ανοίγουμε. Μπορούμε τώρα, όπως είπαμε, να κολλήσουμε αυτές τις σελίδες, οι οποίες ανοίγουν έτσι, ώστε να μας γίνει πιο ακορντεόν. Αν δεν μας πειράζει, το αφήνουμε όπως είναι. Αυτό ήτανε το 16σελίδο ZIN. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε όλο το βίντεο. Μένουμε σπίτι, μένουμε δημιουργικοί και μένουμε και γραμμένοι. Σας το ξαναθυμίζω, κάντε εγγραφή στο κανάλι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για οτιδήποτε ανεβάζουμε. Και μέχρι το άλλο βίντεο, να είστε καλά, υγιείς και να περνάτε τέλεια. Γεια σας!